συνειδητοποιηθήκαμε ότι ήρθε σήμερα πάλι ξημερώματα από άλλο Δήμο, από ρηματοφόρο. Έτσι, για να δώσουμε ένα τέλος πάνω σε αυτό με ωραίο τρόπο, όχι να πολεμικά, ούτε να κατεβάσουμε κόσμο από το χιλιομόδι, να μπει μια σειρά στην παράνομη χωματερή, ώστε να μην πλημμυρίσει ο κόσμος και ο Δήμος Κορινθίων σκουπίδια. Και η περιοχή σας. Κάνατε, δηλαδή τώρα σήμερα γυρίσατε πίσω τα απορριμματοφόρα. Ναι, απαγορεύσαν να ανέβουν πάνω μέχρι να μπει αυτή η σειρά. Να βάλουμε δύο φύλακες όπως έχω αναρτήσει και να κλείνει μετά από όταν θα ανεβαίνουν 7 απορριμματοφόρα την ημέρα. Είναι οι 4 δήμοι που έχω πει, 2 από την Κόρινθο και 1 από τον Συνοικισμό. Αυτά. Σε επικοινωνία με την Δημαρχία. Σε επικοινωνία με την Δημαρχία. Ήρθε ο Αντιδήμαρχος, ήρθε. Ήρθε ο Αντιδήμαρχος. Είπα με ότι το αίτημα που θέλουμε εμείς είναι αυτό, το έχουμε πει και πριν ένα μήνα πάλι, ότι θέλουμε δύο φύλακες για να μπορέσει να μην είναι ανεξέλεκτο. Ναι. Δεν είναι ότι έρχονται μόνο από άλλους δήμους. Έτσι. Είναι ότι και εδώ πέρα μπαίνουν και από εργοστάσια, το ανάφερα και προηγουμένως. Έχουμε προβλήματα και από. Μπαίνει οποιοδήποτε δηλαδή. Ναι. Απορρίμματα εδώ. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να έρθει ένα εργοστάσιο, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε άλλο. Ναι, και ισχύει αυτό το πράγμα. Και θέλει να μπει ένα τέρμα σε αυτό το πράγμα. Μα είναι. Αυτό είναι χρόνια έτσι. Πολλά χρόνια, ναι. Όλο θα βρούμε μια λύση, θα βρούμε τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει κάτι. Το θέμα είναι ότι πρέπει όμως τώρα να βάλουμε ένα τέλος πάνω σε αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε πάσο αν δεν γίνει οριστικά μέχρι να δουν ότι τι λύση θα βρεθεί με άλλο χιτά που λένε και τέτοια οτιδήποτε που θα καθυστερήσει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό άμεσα. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να γίνει η αποκατάσταση της χωματερής γιατί δεν πάει άλλο. Αυτό το θέμα, δηλαδή είναι και θέμα υγιεινής πάνω απ' όλα. Επειδή είπε θέμα υγιεινής, βλέπουμε εδώ περνάγαν και κάτι για να μαζεύουν παλιοσίδρα εκεί πάνω. Τα βλέπεις τι γίνεται. Mm. Έτυχε τώρα και πέρασε, εντάξει. Πέρασε κι άλλο ένα αγιοταχή προηγουμένως, αλλά εντάξει τα αγιοταχή είναι δεν... Το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λέμε ότι είναι ανεξέλεκτα. Που ρίχνουν σκουπίδια, αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Πρόεδρε, ρωτάμε τώρα, τι θα απογίνεται σκουπίδια όλη τη περιοχή και τα δικά σας κιόλας. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα. Και είπαμε ότι δεν θέλουμε ούτε να κατεβάσουμε κόσμο κάτω εδώ πέρα για να γίνει να κλειστεί. Και ούτε να. Όχι, να μην μπει για να μην πλημμυρίσει πάνω απ' όλα, είπαμε η Κόρινθος. Υγεία και η υγεία του κόσμου. Ναι, γι' αυτό. Θα έρθει στην. Δηλαδή αυτό είναι μια πρώτη διαμαρτυρία. Αυτό πότε θα ανοίξει. Είναι ρωτάει, τελική κάτι. Διαμαρτυρία. Δεν πάει πάσο αυτό εδώ πέρα. Ρωτάω. Αυτό να σου δώσω να καταλάβει για να το τελειώσουμε ναι. Όμορφα, ωραία. Ή μπαίνει σειρά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβούν απορριμματοφόρα. Αν δεν μπει μια σειρά στο τέτοιο, είναι ανεξέλεκτο. Πάνω πήγαμε, βγάλαμε φωτογραφίες που πήγα πάνω να το δω. Είναι ολόκληρη λόφ, βουνά. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω ο Δήμος κατά πόσο το γνωρίζουν αυτό. Έτσι. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Δεν πάει, ούτε μέρα δεν πάει. Ούτε μέρα. Το κάνουμε αυτό για να προστατεύσουμε την εικόνα. Θέλω να το καταλάβουμε. Δηλαδή, το καταλάβουμε. Αν δεν... μπει τώρα για κάποιο κάθε εκεί στην πύλη. Ναι. Μια πόρτα, υπήρχε μια πόρτα. Η διαδικασία, το είπα από την αρχή τι θέλω. Θέλω δύο φυλακές, θα μου πεις γιατί δεν βάζεις έναν. Ένα θα καθαρίζει και ένα θα είναι εκεί πέρα από τις 7-6 ώρα και θα πούνε μέχρι τις 11. Πότε θα τελειώσει το 7ο απορριμματοφόρο. Είπα μέχρι 7 αν έχεις καταλάβει. Και μετά, μετά θα κλείνει. Μετά 12 περνάει ο ιδιώτης και πετάει. Θα είναι ο φύλακας, θα είναι και δύο φύλακες, θα αλλάζονται μετά, θα πηγαίνει μέχρι τα 4-5 ώρα το απόγευμα ο άλλος. Γιατί θα ξεκινάει από τις 6 ώρα 5 γιατί η 5 η ώρα. Ξεκινάνε τα απορριμματοφόρα και θέλω να. Μετά θα κλείνεται. Θα υπάρχει μετά και κάποια βράχια που βάζανε εκεί πέρα, μια πόρτα, κάτι να κλείνει, να μην υπάρχει. Αλλιώς, αν διαπιστωθεί ότι κάτι γίνει παράνομο, πάλι ναι, μετά οριστικά θα προβούμε στην τέτοια της... του κλείσιμου. Οριστικό της παράνομη. Δεν είναι κάτι που μπορούμε. Είναι παράνομη από μόνη της ακόμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς διαφορετικό. Στο θέμα ρωτάνε πρόεδροι οι καλοθελητές κάποιοι ή και αντιπολίτες ή οπωσδήποτε και λέει γιατί ο Μπίτσος έρθει σε ρήξη με την δημοτική αρχή που είναι και πρόεδρος τοπικού, που είναι και μέλος του συνδυασμού. Τι έχετε απαντήσει? Δεν έχω, όχι, είναι λάθος, δεν έχω έρθει σε ρήξη. Είναι κάτι που θέλω να στηρίξω τους πολίτες μου και δεν μπορώ εγώ να αφήσω ένα πράγμα το οποίο είναι
πεδίο μόλυνσης, να το αφήσω ανεξέλεκτο. Είναι ανεξέλεκτο αυτό είναι. Δεν είναι σε ρήξη με δημοτική. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πνευματικό, ούτε με τον αντιδήμαρχο το μελέτη, που αυτοί δύο είναι για τώρα για το θέμα των σκουπιδιών, ούτε με κανέναν. Θέλω όμως να μπει μία σειρά, μία τάξη οριστικά, γιατί τα βρίσκω εγώ. Δεν βγαίνω στο χιλιομόδι και συζητάνε όλοι για αυτό τι θα κάνουμε με τη χωματέρη και με τη χωματέρη. Γι' αυτό θα τελειώσει αυτό σήμερα. Πρέπει να μπει μία σειρά. Δεν ξανανοίγεται η χωματέρη, αν σε περίπτωση δεν βρεθεί μία λύση. Ναι. Και λέω, συγγνώμη που το λέω και δεν ξανανοίγεται, δεν είναι κλείσιμο ή άνοιγμα, γιατί είπα είναι παράνομη. Είναι να μπει μία τάξη για να μην εικόνεται πλημμυρίσει από σκουπίδια. Και δεν θα φταίω εγώ αυτό.